Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Είναι ότι η συμμετοχή των παιδιών εδώ και με βραβεία και πρώτες νίκες στους αγιοπελαγίτικους αγώνες που έγιναν στη Λέρο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ μας με τον Φίλιππα, τον Ολυμπίτη, ο οποίος είναι η ψυχή αυτού του κέντρου και κάθε φορά του το λέμε και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλώς ορίστε. Καταρχήν και εγώ να συγχαρώ τα παιδιά μας με τη γυμνάστρα τα οποία τα εκπαίδευσε τα παιδιά στο διάστημα αυτό και πήραμε τους επένους και τα βραβεία και τα κύπελα. Χαιρόμαστε. Βεβαίως. Και τα παιδιά χαρήκανε. Το χαίρονται πολύ, συμμετέχουν στον αθλητισμό. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Η σημασία και σε ευχαριστώ. Και μπράβο στη γυμνάστρια να έρθει λίγο πιο κοντά μου. Ναι. Ελάτε κοντά μου. Λοιπόν, για να παρουσιαστείτε, ποια είστε? Ονομάζομαι Χαλκιδάκη Γαλατιανή. Είμαι εδώ από πέρσι στα παιδιά, τα έχω αναλάβει. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τρεις μέρες λοιπόν στη Λέρο με τα τρία παιδιά διαπρέψαμε στους αγώνες. Πήραμε την τρίτη θέση στα 80 μέτρα με τη Μαριάννα, την τέταρτη θέση στη σφαίρα με τον Νικόλα τον Πιζάνια και την πρώτη θέση με τον Βοντετσιάνο τον Γιώργο. Πολύ ωραίες νίκες, πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες νίκες. Διακρίσεις για τα παιδιά. Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, Γαλατιανή μου, μπράβο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, να είστε καλά. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και τα παιδιά είναι υπάκουα, έτσι. Πάντα, πάντα. Είναι αθλητές. Υπάκουα, ήταν πολύ προσιλωμένα στο στόχο τους. Ναι. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ μπράβο. Καλά παιδιά. Γιατί άμα δεν είναι καλά παιδιά, δεν μπορούν και να αποδώσουν. Mm-hmm. Είναι γεγονός αυτό και ακούγανε τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Απίκο. Απίκο. Κάνανε πολλές ώρες προπόνηση. Δεν κάναμε πολλές ώρες προπόνηση. Μπράβο. Δηλαδή και ο Νικόλας έτυχε να συμμετέχει τελευταία στιγμή. Αν ήταν πιο πολύ προπονημένο το παιδί, θα είχαμε πάρει και εκεί μετάλλιο, είμαι σίγουρη. Δεν πειράζει και η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα. Η τέταρτη σίγουρα. Θέση σε όλο το Αιγαίο είναι πάρα πολύ σημαντική. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον διοικητή. Το Γιώργο τον Βοντετσιάνο. Γιώργο μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτού ξεκινήσω εγώ του αγώνα και είμαστε ακόμα το. Στη Λέρο, στο καραβάκι. Όχι, το καραβάκι. Όχι, όχι. Το ξενοδοχείο. Έκανα έτσι, έδωσα τα χέρια έτσι και είπα το εξής. Παναγίστε μου, βόσισε με να τα πάω καλά. Βόσισε με, Παναγίστε μου, να τα πάω καλά. Έτσι, με τη βοήθεια της Παναγίστας, τα κατάφερα και βγήκα πρώτος. Μπράβο. Την Κάλινο. Και για το νιώθω υπερήφανος και για το συμμετοχή μου μετά βέβαια, αλλά έκανα υπερήφανο για άλλη μία ακόμα φορά το αγαπημένο μου Φίλιππα. Η αγάπη του Γιώργου προς τον πρόεδρο εδώ του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης είναι μεγάλη, μας το λέει κάθε τόσο. Μπράβο, Γιώργο. Και να πω κάτι, ναι, να πεις, που είναι σημαντικό για τον Γιώργο. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κερδίζει την πρωτιά στους αγιοπελαγίτικους αγώνες. Εγώ το θυμάμαι από πολύ πολύ παλιά, σε όλες τις διοργανώσεις, ο Γιώργος μας είναι πρωταθλητής Αιγαίου. Μα είναι αθλητής. Σπουδαίος αθλητής. Μπράβο σου, Γιώργο. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Και δεν τελείωσα ακόμα. Ναι. Έχω να πω και κάτι άλλο. Μπορώ? Ναι, πες το. Σε γνωρίζω από την κόψη του πιασού την τομερή. Σε γνωρίζω μετά την όψη που με γεια μετά τη γη. Ατακώ καλά γαμμένη τον Ελλήνο τα ιά. Τέσσερα πρώτα αντιωμένη χέρο χέρο λες γεια. Τέσσερα πρώτα αρδιωμένη, χέρο χέρο λέτε για. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Έλα από εδώ να πάμε στη Μαριάννα τώρα. Στη Μαριάννα της Σαρούκου. Η οποία Μαριάννα μας, σε ποιο άθλημα πήρες μέρος? Τρέξιμο, 80 μέτρα. Και βγήκες? Τρίτη. Μπράβο σου Μαριάννα, συγχαρητήρια. Και αυτός είναι ο έπαινος που πήρες. Ναι. Μπράβο. Και το μετάλλιο, για να δούμε και το μετάλλιο, να το γράψει η κάμερα. Πολύ ωραία. Και το μετάλλιο. Μπράβο Μαριάννα. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Έλα από εδώ τώρα να μιλήσουμε και με τον Νικόλα. Νικόλα μου. Πάρα πολύ καλά. Τέλος καλά, όλο ναι. Το Αιγαίο. Τι πολύ, λες τώρα. Πολύ καλά. Εντάξει. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο σου. Και μου άρεσε. Ναι.
που είδαμε. Που πήγατε εκεί στη Λέρο, ναι, συναντήσατε και άλλα παιδιά. Ναι, αυτό. Κάνατε αγώνες και θα συνεχίσεις. Τα παιδιά τα γνωρίζαμε. Ναι. Από την προηγούμενη φορά. Ναι, από την προηγούμενη φορά. Στη Μήλο. Στη Μήλο. Δεν πρέπει να συνεχωριέται. Γιατί ήρθε αργά. Αν έρχονταν πιο νωρίς, έπαιρνε και μετάλλιο. Αλλά δεν πειράζει. Και πάλι νικητής είναι. Γιατί τέταρτος όλο το Αιγαίο. Και εγώ είχα φτάσει στη Μήλο τέταρτη και δεν παραπονέθηκα. Έχεις δίκιο, Μαριάννα μου. Μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Πολύ σωστά. Το σωστό λέει. Ναι, το σωστό λέει. Ναι. Άρα και του χρόνου. Να είσαι καλά, που θα πάμε ήσυχη, ήσυχη, μπορεί να τα καταφέρεις περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Μπράβο, ρε Μαριάννα, πολύ ωραία. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Θέλω να... Τον αγαπάμε τον Νικόλα, και ας με έχει πάρει μετάλλιο, πάλι τον αγαπάω. Σαν να έχει πάρει. Αυτό. Και θέλω και εγώ να. Έχεις δίκιο, Νικόλα μου, έχεις δίκιο. Συμμετέχω. Μια χαρά, μπράβο. Και θέλω να συμμετέχω. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλιππο που μας έδωσε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Που αυτό το ξενοδοχείο θα ήθελα να μένει πάντα. και είχαν και ωραία. Μπουφέ, φαγητά. Περάσατε ωραία δηλαδή. Αυτό έχει σημασία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πάμε. Και εγώ με τη σειρά μας, όπως είδατε, συγχαρητήρια στη Γαλατιανή μας και στα παιδιά μας. Και η προβολή της Καλύμνου. Και μόνο η χαρά τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το γεγονός ότι τα βγάζετε έξω από την Καλύμνου, συμμετέχουν με άλλα παιδιά. Και παίρνουν και διακρίσεις. Είναι η εξαιρετική δουλειά που γίνεται εδώ στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, κύριε Φίλιππα, και σας το λέμε συνεχώς. Το ξέρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ και τη γυμνάστριά μας. Ευχαριστούμε πολύ.